στην υπηρεσία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είχαμε βρεθεί έξι χώρες, αν το ότι βρεθήκαμε έξι χώρες του Νότου είναι για να μιλήσουμε για όλη την Ευρώπη και για ζητήματα χωρών που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμάζουμε, εν όψη της προετοιμασίας, θέλαμε να προετοιμάσουμε την σύσκεψη της Μάλτας που θα ετοιμάσει τα ζητήματα όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, τις σχέσεις με τη Λιβύη και την υποδοχή των προσφύγων. Μία από τις φιλοδοξίες μας επίσης είναι να συμβάλλουμε στην σύσκεψη της Ρώμης για τα 60 γενέθλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ποια Ευρώπη, τι Ευρώπη θέλουμε εν όψη των επόμενων περιόδων. Μια Ευρώπη που θα μπορεί να διασφαλίσει μια συμμαχία, θα μπορεί να διασφαλίσει τα σύνορά της, θα μπορέσει να δημιουργήσει πολλαπλές νησίδες συνεργασίας και μια Ευρώπη που θα είναι επίσης πιο ευημερούσα και που θα έχει ως πρώτο στόχο την ευημερία όλων. Υπό αυτή την έννοια, και για τα 60 γενέθλια της συνθήκης έχουμε έναν οδικό δρόμο, έναν οδικό χάρτη, μια στρατηγική και πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα προσδώσει σε αυτά τα ζητήματα σημαντική ενέργεια. Όλοι μαζί θα πρέπει να ορίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ βρισκόμαστε χώρες όπου τα τελευταία χρόνια είχαν πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και όλες αυτές οι χώρες έχουν κάνει πολύ σημαντική πρόοδο για να οδηγήσουν σε μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικά να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν πριν 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια νέα φάση, που εκτός από τις πολιτικές οικονομίας λιτότητας θα πρέπει να δούμε και οικονομικές πολιτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Και πρέπει να δούμε τον ψηφιακό κόσμο, την ενεργειακή μετάβαση, τις τεχνολογικές εξελίξεις και όλα αυτά θα τα μεταφέρουμε σε αυτή τη μεγάλη σύνοδο της Ευρώπης. Και θα πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο πάνω στο οποίο χτίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά και τι γίνεται σήμερα και ποια είναι η θέση των λαών, των χωρών. Υπάρχει εκ των πραγμάτων, υπάρχουν κάποια διχαστικά ζητήματα που και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και απειλές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι. Υπάρχουν τα ζητήματα, οι προκλήσεις όσον αφορά τα σύνορα. Υπάρχουν τα ζητήματα και οι προκλήσεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Επίσης, η μετανάστευση είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι σχέσεις μας με την Αφρική. Και πρέπει επίσης να γνωρίζουμε και να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε μια κοινή πολιτική για μια κοινή Ευρώπη και πρέπει να να διεξάγουμε έναν διάλογο, έναν στιβαρό διάλογο με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση η οποία και εκείνη έχει καταδείξει μέσα από την δήλωση προθέσεων ότι θέλει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Για παράδειγμα, το ζήτημα της Ουκρανίας, τα προβλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, οι κλιματικές αλλαγές και φυσικά οι εμπορικές συμφωνίες. Είμαστε λοιπόν μια Ήπειρος που ήμασταν πάντα ανοιχτοί μέσα από τους κανόνες και ήθελε πάντα να έχει σχέσεις με τους άλλους που θα βασίζονται στις διαπραγματεύσεις και στις αρχές. Είμαστε μια Ήπειρος όχι που δεν βλέπει τον εαυτό της ενάντια στους άλλους, αλλά υπέρ
των δικών μας ζητημάτων, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου, και προσπαθούμε να συνεχίσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες της ελευθερίας και όλα αυτά που στοιχειοθετούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά πρέπει να υπάρχει προστατευτισμός, αλλά ο προστατευτισμός δεν σημαίνει κλειστή Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις αγορές με οποιοδήποτε κόστος ή με οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Και θα πρέπει φυσικά υπ' αυτή την έννοια να χτυπήσουμε, να παλέψουμε ενάντια στο ντάμπινγκ. Αλλά είμαστε υπέρ των εμπορικών συμφωνιών και εμπορικών σχέσεων που θα είναι εξισορροπημένος και πρέπει να συμβάλλουμε στο διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αλλά πρώτα απ' όλα, και αυτό είναι και το διακύβευμα της Ρώμης, πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στο μέλλον της, στους λαούς της, και αυτό να είναι η πρώτη της προτεραιότητα. Τον φίλο Αντώνιο Κώστα για την εξαιρετική διοργάνωση, την άψογη διοργάνωση αλλά και την θερμή φιλοξενία. Θέλω να πω ότι κατά την διάρκεια της Συνόδου έγινε μια σε βάθος συζήτηση των ευρύτερων προβλημάτων αλλά και προκλήσεων που η Ευρώπη αντιμετωπίζει, αλλά και ειδικότερα τα ευρωπαϊκά κράτη του Νότου. Θα πρέπει να πω ότι με έχει καλύψει πλήρως τόσο ο Πρωθυπουργός Αντώνιο όσο και ο Πρόεδρος Φρανσουά Ολάν, ενώ για το εύρος των θεμάτων που συζητήθηκαν η διακήρυξη της Λισαβόνας ομιλεί από μόνη της. Θα ήθελα απλά να πω ότι αυτό που συμπερασματικά, αυτό που απαιτείται είναι επιτέλους η υλοποίηση των διακηρύξεων για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της Ευρώπης. Εάν σήμερα αναπτύσσονται λαϊκιστικά κινήματα ή μια ριζοσπαστικοποίηση, είναι γιατί πολλές φορές παραμένουμε στις διακηρύξεις. Η αποφασιστικότητα που εξεδήλωσαν και οι 7 και είμαι βέβαιος και οι 27 στη Μάλτα και εν συνεχεία στη Ρώμη θα είναι και η καλύτερη συνταγή, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ή να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας, να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα που θα πλήττουν την ανεργία ή θα ανταποκρίνονται ή θα απαντούν στις ανάγκες των νέων ή στην ανάγκη ενθάρρυνσης και δημιουργίας συνθήκων επενδύσεων ή στην δημιουργία συνθήκων εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας και γενικότερα μιας Ευρώπης που μας αξίζει και που ήταν το όραμα όλων μας. Θα ήθελα ακόμα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά για την κατανόηση που επιδεικνύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η σημερινή Σύνοδος για το πρόβλημα της Κύπρου. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και τους 7 φίλους αρχηγών και κυβερνήσεων για την πρόοδο των συνομιλιών, για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζομαι. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά θερμά για την στήριξη που επιδεικνύουν, έτσι ώστε μέσα από την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος, να δημιουργηθούν και οι συνθήκες σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, να αποκαταστήσει την ενότητα του, αλλά και να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που να επιτρέπει σε όλους τους κατοίκους του, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ θερμά. The following speaker is the Prime Minister of the Kingdom of Spain. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ. Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας τις ευχαριστίες μου στον κύριο Κώστα, τον Πρόεδρο της Πορτογαλίας, τον Πρωθυπουργό, που ανέλαβε να συντονίσει αυτή τη σύσκεψη, αυτή τη σύνοδο. Ήταν μια πολύ σημαντική σύνοδο που μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για όλα και να προετοιμάσουμε και την επόμενη σύνοδο που θα γίνει στη Μαδρίτη. Είναι μια άτυπη σύσκεψη, το ξαναλέω, και δεν έχουν καμία άλλη υστερόβουλη επιθυμία. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα αναφέρω δύο συγκεκριμένα πράγματα.
Όπως γνωρίζετε, θα γίνει η σύνοδος της Μάλτα σε λίγο καιρό, μετά στις 25 Μαρτίου στη Ρώμη, όπου θα γιορτάσουμε και τα 60 γενέθλια της Συνθήκης της Ρώμης. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε δύο πράγματα υπό αυτή την έννοια. Το πρώτο είναι να δούμε, να συνοψίσουμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, να μιλήσουμε για το μέλλον. Όσον αφορά την πρόοδο που έχει γίνει, θα ήθελα να σας πω κάτι. Είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι και μέσα και έξω από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να ασκούν κριτική στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια και τι είναι ακόμα και σήμερα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το κομμάτι του κόσμου με τη μεγαλύτερη ελευθερία, δημοκρατία. Εξακολουθεί να είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ευημερία. Έχει ακόμα το καλύτερο κράτος πρόνοιας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες. Η Ευρώπη είναι η πρώτη εμπορική δύναμη, η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο και είναι το μέρος όπου όλοι θέλουν να πάνε και που κανείς δεν θέλει να φύγει από αυτή την Ήπειρο. Γι' αυτό νομίζω ότι πρόκειται για μια στιγμή όπου όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό που είναι δικό μας. Αυτό που είναι δικό μας, το μέρος στο οποίο βρισκόμαστε και που θέλουμε να το διεκδικήσουμε εν όψη του μέλλοντος. Συνεχίζω και εξακολουθώ να λέω ότι είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη πρόοδο και τη μεγαλύτερη οικονομία. Δεύτερον, θέλω να μιλήσω για το μέλλον της Ευρώπης. Το στοίχημα που θα διεκδικηθεί στη Ρώμη. Και επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των ατόμων και να συνεχίσουμε να κάνουμε ολοένα και περισσότερα βήματα ως προς την ολοκλήρωση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, το οικονομικό και μεταναστευτικό. Η οικονομία και τα οικονομικά προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά φυσικά και η οικονομική ανάπτυξη και η ανεργία και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Γιατί αυτά θα αποτελέσουν τη συγκολητική ουσία για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε μέσα στο πλαίσιο του κράτους ευημερίας και του κράτους πρόνοιας. Πρέπει λοιπόν να προάγουμε πολιτικές, οικονομικές πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την δημιουργία θέσεων εργασίας και κυρίως για τους νέους και θα πρέπει να αναπτυχθούμε σε όλο και περισσότερες φιλελεύθερες εμπορικές συναλλαγές και εμπορικές σχέσεις, γιατί το εμπόριο είναι το πρώτο αντίδοτο ενάντια στην φτώχεια και δημιουργεί πλούτο θέσεις εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να σας πω όσον αφορά τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει ένα μήνυμα ενότητας και πρέπει να μεταλαμπαδεύσει και ένα μήνυμα βούλησης, ολοκλήρωσης και εμβάθυνσης της κοινής αγοράς. Πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την χρηματοπιστωτική ένωση και επίσης και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα δώσει μία σιγουριά, θα ανταποκριθεί στη βούληση των 27 χωρών που συνθέτουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πεδίο για την ευημερία και για το κράτος δικαίου. The Prime Minister of the Hellenic Republic. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Αντώνιο Κώστα, για την φιλοξενία της δεύτερης συνόδου των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η συνάντηση και η συνεννόηση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, αν και άργησε, είναι παρούσα και θα έχει μέλλον. Θα έχει μέλλον και προοπτική. Διότι ο Ευρωπαϊκός Νότος δεν μπορεί να είναι και δεν είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη στο σύνολό της, έχει ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο προκειμένου να ενισχύσει
την κοινωνική της συνοχή, την ενότητά της και να ξαναβρει το κοινωνικό της πρόσωπο. Η Ευρώπη έχει ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο προκειμένου να προχωρήσει σε μια αποτελεσματική διαχείριση της προσφυγικής κρίσης μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών. Η Ευρώπη έχει επίσης ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο για να ενισχύσει τον διεθνή και περιφερειακό της ρόλο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να επισημάνω, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, ακούστηκαν σήμερα, συζητήσαμε όλη την γκάμα και όλο το βάθος των μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη. Εν τούτης θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συμφωνήσαμε στην ανάγκη να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναγίνει ως ιδέα και ως όραμα, ένα όραμα που θα εμπνέει τους ευρωπαϊκούς λαούς. Άρα να πούμε καλά λόγια για την Ευρώπη και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε για μια καλύτερη Ευρώπη στο μέλλον. Και ταυτόχρονα συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να υπερασπιστούμε την κοινή αξία της αλληλεγγύης πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και αλληλεγγύη που θα πρέπει να ξεκινάει από όλους εμάς που βρεθήκαμε σήμερα σε αυτό το τραπέζι για δεύτερη φορά και θα ξαναβρεθούμε σε λίγους μήνες στη Μαδρίτη. Και αυτό σημαίνει και είναι σημαντικό ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες των χωρών του Νότου για να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αξιών τις μεταναστευτικές ροές και την προσφυγική κρίση. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Νίκου Αναστασιάδη για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στηρίζουμε τις προσπάθειες όλων των κρατών και κυβερνήσεων προκειμένου να επαναφέρουν την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό Νότο που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί όσο κανείς άλλος από την οικονομική κρίση. Και σε αυτά τα πλαίσια θέλω να ευχαριστήσω για την στήριξη που αφορά και την Ελλάδα στις προσπάθειές της να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής στήριξης μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και με σεβασμό στους κανόνες και στις αξίες που απορρέουν από τις δημοκρατικές αρχές και το Σύνταγμα της χώρας. Και αυτό είναι συνολικά ένα μήνυμα, το μήνυμα δηλαδή της αλληλεγγύης μεταξύ μας, ένα μήνυμα που απομονώνει όσους έχουν είτε παράλογες απαιτήσεις ή επιδιώξεις που στο τέλος, στο βάθος, θα έλεγα ότι μπορεί να αποβλέπουν και σε διαιρέσεις και σε διασπάσεις. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ευρώπη είναι ενότητα και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε μπροστά προς όφελος των λαών μας. The Prime Minister of the Republic of Italy. Sì, credo che dalla riunione di oggi venga un messaggio comune, un messaggio di fiducia e di speranza. Νομίζω ότι αυτό το κοινό μήνυμα. Ringrazio per questo Antonio Costa della. Υπάρχει ένα κοινό μήνυμα και που θέλω να στείλω, που έστειλε και ο Αντώνιο Κώστα. Μετά από την σύνοδο στην Αθήνα και που θα ακολουθηθεί από την άλλη σύσκεψη της Μαδρίτης. Όλες οι χώρες του Νότου έχουμε πολλά σημεία σύγκλησης κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Αυτό η ομάδα 7 ευρωπαϊκών χωρών, μεσογειακών χωρών, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα που αποτελεί το 30% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο πλαίσιο του
και στο πλαίσιο του πολιτισμού και της ιστορίας της Ευρώπης, αυτές οι χώρες έχουν συμβάλει πολύ σημαντικά. Το πρώτο σημείο που αποτέλεσε την προτεραιότητα μας σήμερα είναι να δούμε τα σημεία σύγκλησης της ατζέντας μας. Το κοινό μήνυμα είναι ελπίδα σε σχέση με το τι είμαστε, τι εκπροσωπούμε στην Ευρώπη, και από την άλλη μεριά θέλαμε να δούμε τι έχουμε πετύχει τα τελευταία 60 χρόνια εν ώψη και των 60 γενεθλίων στη Ρώμη. Πριν από αυτό βέβαια θα υπάρξει μια η Σύνοδος Κορυφής στη Μάλτα. Στις 25 λοιπόν Μαρτίου θα γιορτάσουμε αυτά τα γενέθλια και θέλουμε να συνοψίσουμε υπό μια έννοια αυτό που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 60 χρόνια και τι είναι η Ευρώπη σήμερα. Όταν μιλάμε για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια περιοχή ανοιχτών κοινωνιών, ελευθερίας, κοινωνικής προστασίας, δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είχαμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε πολέμους. Ζούμε φυσικά σε δύσκολους χρόνους και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στα αποτελέσματα και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης υπάρχει και το μήνυμα της ελπίδας που είναι το εξής. Το 2017 ίσως είναι, λένε, ένα έτος κρίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα έτος όπου ο κόσμος μας περιμένει να δει τι θα γίνει. Υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή δέσμευση από τις χώρες μας. Έχουμε μια δύσκολη και πυκνή ατζέντα εν ώψη των επόμενων μηνών και θα πρέπει η ελπίδα, η εμπιστοσύνη να αποτυπωθούν στη Ρώμη και φυσικά η ελπίδα για την ειρήνη που είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής μας ηπείρου. Πρέπει λοιπόν να ξαναφροντίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, να δούμε ξανά πώς μπορεί να διασφαλίσει την ικανότητά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τον εαυτό της, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά της σύνορα, και να συμβάλλουμε στην ενθάρρυνση της συνεργασίας και τη βελτίωση της συνεργασίας σε πολλά ζητήματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, το προσφυγικό. Και βλέπουμε όλοι τι συμβαίνει στην Μεσόγειο θάλασσα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό και ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει το φορτίο που του αναλογεί. Και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με όλους τους εταίρους μας, διότι έχουμε προβλήματα με την Αφρική, με τη Λιβύη. Και αυτό λοιπόν η απάντηση, η ανταπόκριση θα πρέπει να είναι μέσω ενός συμπαγούς συνόλου. Είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Υπήρχαν φυσικά κάποιες πολύ δύσκολες οικονομικές κρίσεις στην Ευρώπη, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς οι νέες οικονομικές πολιτικές θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη επί τη βάση των επενδύσεων, πολιτικών, σύγκλησης του τραπεζικού τομέα και των διαφόρων χωρών και φυσικά θα πρέπει να αγκαλιάσουμε νέες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν και θα δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες μας να ξαναδούν να επιστρέφει η πρόοδος. Έχουμε λοιπόν ένα θετικό μήνυμα ως απότοκο αυτής της συνόδου. Στη Ρώμη λοιπόν θα έχουμε την ελπίδα και θα τη συζητήσουμε στις 25 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
λοιπόν τις κοινές δηλώσεις των ηγετών.